Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα της περιφέρειας για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και να ενημερώσουμε τους πολίτες της Πελοποννήσου για σημαντικά θέματα τα οποία εξελίσσονται συνεχώς και διαρκώς. Η συζήτηση σε αυτή και η συνάντησή μας είναι έκτακτη κάτω από την πίεση των γεγονότων που τρέχουν και σας ευχαριστώ ιδιαίτερως. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα πολύ κρίσιμο θέμα που ενδιαφέρει την περιφέρειά μας, που κάνει υπερήφανους την Περιφερειακή Αρχή και όλους τους άμεσους συνεργάτες μου σε αυτή την προσπάθεια που εξ αρχής ξεκινήσαμε, λογοδοτώντας μόνον και κύρια στους πολίτες της Πελοποννήσου και από την άλλη πλευρά για να δώσω ένα παράδειγμα της συνέπειας που μας διακρίνει σε σχέση με αυτά που είχαμε συμβασιοποιήσει με τους Πελοποννησίους πολίτες και λέγοντας ξεκάθαρα ότι εμείς αυτή τη στιγμή, παρόλο που ο τόπος έχει μπει σε μια προεκλογική περίοδο, ασφαλώς πείσμονες στην γενική κατεύθυνση που έχω δώσει, προσπαθούμε μέχρι το τέλος να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν προς όφελος των Πελοποννησίων συμπολιτών μας και από την άλλη πλευρά για να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση η οποία δεν είναι απολογιστική, μιας και ο απολογισμός θα έρθει τις επόμενες μέρες και θα γίνει αναπεριφερειακή ενότητα. Σε κάθε περιφερειακή ενότητα θα απολογηθούμε στους πολίτες για τον τρόπο που διαχειριστήκαμε την αρμοδιότητα της ευθύνης που μας έχουν δώσει και της εμπιστοσύνης. Από την άλλη πλευρά όμως θέλω να πω ξεκάθαρα ότι πριν λίγες μέρες, πριν 2-3 μέρες, ανακοινώθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Ανάπτυξης, η πορεία του ΕΣΠΑ αναπεριφέρεια στη χώρα μας. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί επιβεβαιώθηκε εξ αρχής η ορθότητα του σχεδιασμού μας, το μοντέλο διοίκησης και διαχείρισης ενός σημαντικού προγράμματος, ίσως του μοναδικού προγράμματος που υπάρχει και χρηματοδοτεί σήμερα τις υποδομές αλλά και τις δραστηριότητες στην περιφέρεια Πελοποννήσου, και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί αυτά που λέγαμε και που πολλοί πολίτες αλλά και πολλοί από τους ανθρώπους των μέσων ενημέρωσης είχαν επιφυλακτικότητα ή για τους προσωπικούς τους λόγους ο καθένας έκανε τις δικές του εκτιμήσεις, επιβεβαιώθηκαν απολύτως. Θα ήθελα να θυμίσω ότι όταν εμείς παραλάβαμε το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου την 1η Εβδόμου του 2011, είχαμε πει ότι παραλάβαμε μια σελίδα καινού γράμματος και καινού περιεχομένου. Αυτό επιβεβαιώθηκε τις αμέσως επόμενες ημέρες. Από εκείνη τη στιγμή, έχοντας κατά νου ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, προσπαθήσαμε, δουλεύοντας αδιάκοπα από το πρωί μέχρι αργά τα μεσάνυχτα, μαζί με τους άμεσους συνεργάτες μου, προσπαθήσαμε και επιτύχαμε σήμερα η περιφέρεια Πελοποννήσου να είναι στην τρίτη θέση, στη δεύτερη θέση πιστεύουμε εμείς, αξιολογώντας σωστά τα στοιχεία που δόθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης στο επίπεδο διαχείρισης και διοίκησης του ΕΣΠΑ. Αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία. Είναι μια επιτυχία που μας κάνει περήφανος. Είναι μια επιτυχία η οποία μας δίνει την σοβαρότητα της συνέπειας των λόγων μας απέναντι στους πολίτες. Είναι μια επιτυχία όμως η οποία συμβολίζει και την ελπίδα και την προσπάθεια της χώρας, γιατί αποδείξαμε ότι με μεγάλη δουλειά, με πολλή δουλειά αλλά και με ολοκληρωμένες απόψεις και ολοκληρωμένο σχέδιο μπορέσαμε να ανταποκριθούμε στις ευθύνες των καιρών. Και αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο στέλνεται σε όλη τη χώρα. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι παραλάβαμε ένα πρόγραμμα
όπου η απορροφητικότητά του ήταν στο 8% και η απορροφητικότητα αυτή ήταν ταυτισμένη με τα έργα γέφυρες που είχαν περιέλθει στην ευθύνη της περιφέρειας Πελοποννήσου από το προηγούμενο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, από το λεγόμενο γάμα κουπουσού. Οι συμβασιοποιήσεις των έργων ήταν στο 11%. Το σημαντικότερο είναι ότι το ντεπό των έργων που είχαν ή ήταν σε ωριμότητα για να μπουν στη διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης ήταν μόλις το 18%. Σήμερα λοιπόν, με τα στοιχεία που έδωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης, η περιφέρεια Πελοποννήσου βρίσκεται στην τρίτη θέση μετά από την περιφέρεια Αττικής και την περιφέρεια Ηπείρου. Είπα στη δεύτερη θέση γιατί μια σωστή λογική αξιολόγηση των στοιχείων αυτών μας φέρνει στη δεύτερη θέση, αλλά αυτό δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον έχει, κατά τη γνώμη μου, η προσπάθεια που κάναμε εμείς όλο αυτό το χρονικό διάστημα, μέσα σε χρόνο 2,5 χρόνια, ένα νεκρό πρόγραμμα το κάναμε πάρα πολύ ζωντανό, και αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη σημασία οι παρατηρήσεις που έκανε το Υπουργείο Ανάπτυξης, θεωρώντας ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου τρέχει περισσότερο από όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. Και αυτό μας κάνει περήφανος. Μας κάνει περήφανος γιατί σε δύσκολες συνθήκες μπορέσαμε και αποδείξαμε ότι εμείς έχουμε την δυνατότητα και την ικανότητα να διαχειριστούμε ένα πρόγραμμα. Από την άλλη πλευρά βέβαια, γιατί επιβεβαιώθηκαν οι αρχικές μας προσδοκίες μέσα από το έργο το οποίο κάναμε. Σήμερα λοιπόν η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ανέβει στο επίπεδο έχει ανεβάσει τις συμβασιοποιήσεις της στο 61,5% και οι πληρωμές έχουν ξεπεράσει το 47,5%. Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμά μας υλοποιείται με γρήγορους ρυθμούς και επιβεβαιώνεται η αρχική μας άποψη ότι για την περιφέρεια Πελοποννήσου δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ. Θα υλοποιήσουμε και θα εκμεταλλευτούμε και θα αξιοποιήσουμε το πρόγραμμά μας μέχρι το τελευταίο ευρώ. Θα ήθελα να θυμίσω στους πολίτες ότι στα προηγούμενα προγράμματα η ολοκλήρωση των προηγούμενων προγραμμάτων άφηναν δύο σημαντικά ελλείμματα. Πρώτον μεγάλο έλλειμμα ήταν τα ημιτελή έργα. Μην ξεχνάτε ότι στην αρχή και σε αυτή την περίοδο των 2,5 χρόνων μπορέσαμε και κλείσαμε όλα τα ημιτελή έργα. Όλα αυτά τα έργα τα οποία τα παραλάβαμε σε μια χαοτική κατάσταση μπορέσαμε και τα διοικήσαμε με τέτοιον τρόπο ώστε σήμερα η περιφέρεια Πελοποννήσου να μην έχει απολύτως κανένα ημιτελές έργο. Θα ήθελα να θυμίσω ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας παραλάβαμε από το προηγούμενο πρόγραμμα πάνω από 18 έργα τα οποία ήταν ημιτελή. Σήμερα λοιπόν η περιφέρειά μας έχει έναν, θα έλεγα, καθαρό ισολογισμό επί των έργων των οποίων παραλάβαμε. Είμαστε μια καθαρή περιφέρεια που δεν έχει κανένα απολύτως ημιτελές έργο. Και δεν κλείσαμε μόνο τα ημιτελή δημόσια έργα, κλείσαμε και τα ημιτελή ιδιωτικά έργα, τα οποία ήταν πάνω από 90. Χωρίς να προκληθεί απολύτως καμία βλάβη, με μεγάλο σεβασμό και με μεγάλη αγάπη προς την ολοκλήρωση και την υλοποίηση όλων αυτών των επενδυτικών σχεδίων που βρισκόντουσαν σε μια κατάσταση η οποία έβαζε σε μεγάλο κίνδυνο τους ίδιους τους επενδυτές αλλά και το ίδιο το έργο στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Θα ήθελα επίσης να θυμίσω ότι στα προηγούμενα προγράμματα εκτελεί το μόνο το 20% του αρχικού προϋπολογισμού του προγράμματος που είχε την ευθύνη να υλοποιήσει η περιφέρειά μας. Τα υπόλοιπα λογιστικά τα τακτοποιούσανε με μεταφορές των πόρων σε άλλα προγράμματα, είτε σε τομεακά ή σε άλλα περιφερειακά προγράμματα. Είμαστε λοιπόν
στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι σήμερα στην περιφέρειά μας διοικήσαμε και εκτελέσαμε ένα δύσκολο πρόγραμμα που εξ αρχής όλοι οι ενδιαφερόμενοι τεχνοκράτες αλλά και τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι θα παρουσιάζαμε ένα τέτοιο πρόγραμμα με τέτοια δυναμική και, και σε τέτοιο βαθμό υλοποίησης του προγράμματος. Επιμένω λοιπόν λέγοντας ότι μέχρι το τέλος του 2015 για πρώτη φορά στην περιφέρεια Πελοποννήσου δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από την μοναδική ευκαιρία που έχουμε από την υλοποίηση του προγράμματος του ΕΣΠΑ. Από την άλλη πλευρά θέλω να πω ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα των 3 χρόνων δεν έχουμε ούτε μία ολοκληρωμένη περίοδο. 3 χρόνια έχουμε την ευθύνη που διοικούμε την περιφέρεια Πελοποννήσου και τα 2,5 χρόνια είναι ο χρόνος που εκτελούμε το πρόγραμμά μας. Ετοιμάσαμε την περιφέρειά μας με ένα πλούσιο πρόγραμμα καινούριων έργων τα οποία ουσιαστικά αποτελούν και κομμάτι του στρατηγικού αναπτυξιακού μας σχεδιασμού για την επόμενη προγραμματική περίοδο και θέλω επίσης να πω ότι είμαστε η περιφέρεια η οποία έχει τρέξει πολύ περισσότερο από κάθε άλλη περιφέρεια την προετοιμασία της για την καινούργια περίοδο. Όλα αυτά τα λέω για να ξέρουν οι πολίτες ακριβώς ποια ήταν η δουλειά μας, ποιο ήταν το έργο μας, αλλά πάνω απ' όλα για να πιστέψουν ότι χωρίς σχέδιο, χωρίς δουλειά, δεν μπορεί να επιτυχήσει τίποτα σε αυτόν τον τόπο. Και θα ήθελα επίσης να πω ότι παράλληλα με αυτό το πρόγραμμα, με το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, εκτελούμε και ένα πρόγραμμα για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων και για το πρόγραμμα της πλήρους αποκατάστασης όλων των χαδά που υπήρχαν στην περιφέρειά μας. Και με την ευκαιρία αυτή θέλω να σας ενημερώσω ότι σήμερα συζητείται στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο η μελέτη, η περιβαλλοντολογική μελέτη της προσωρινά αναδόχου εταιρείας της Τέρνα, προκειμένου πολύ σύντομα μέσα στις επόμενες 15 μέρες να έχουμε την έκδοση της ΑΕΠΟ από την αρμόδια υπηρεσία του ΙΠΕΚΑ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, προκειμένου γρήγορα μέχρι το τέλος του Μάρτη να προχωρήσουμε στην οριστική σύμβαση, στην υπογραφή της οριστικής σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία, προκειμένου από τις αρχές του Απρίλη να εκτελείται το έργο το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015 και με αυτόν τον τρόπο θέλω να δείξω ότι εμείς με αποφασιστικό τρόπο μπορέσαμε και κάναμε πραγματικότητα αυτό που εξ αρχής λέγαμε. Είχαμε πει στους πολίτες ότι μέχρι το τέλος της τρέχουσας περίοδου εμείς θα έχουμε δρομολογήσει όλες τις εξελίξεις και τις διαδικασίες προκειμένου η περιφέρεια Πελοποννήσου μέχρι το τέλος του 2015 να μεταγραπεί έτσι ξαφνικά από μια περιφέρεια των ανεξέλεγκτων χωματερών και της ανεξέλεγκτης διάθεσης των αστικών στερεών αποβλήτων σε μια περιφέρεια της αειφορίας. Τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι αυτό που εξ αρχής πριν τις εκλογές λέγαμε, ότι μεσίες δεν υπάρχουν στο σύγχρονο κόσμο, ότι η μόνη ελπίδα και η μόνη δύναμη μιας κοινωνίας είναι μόνον οι ίδιοι οι πολίτες, το κάνουμε πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.